ανάπτυξη οικοσυστημάτων πληροφορικής. Αν θέλετε να πάτε στη δεύτερη, στο δεύτερο slide. Λίγα λόγια για την ιατρική ακριβία. Είναι ουσιαστικά μία προσέγγιση για τη θεραπεία και πρόληψη ασθενειών, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου, όπως είναι τα γονίδια, το περιβάλλον, ο τρόπος ζωής του ατόμου. Η ιατρική ακριβία, ουσιαστικά, η προσέγγιση αυτή παρέχει τη δυνατότητα στους θεράποντες γιατρούς να αποφασίζουν για την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή για έναν ασθενή, ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη διάγνωση και έχει ένα συγκεκριμένο γενότυπο και φαινότυπο. Με γενότυπο ή γονότυπο αναφερόμαστε στο σύνολο των γονιδίων ενός οργανισμού, ενώ με φαινότυπο ο φαινότυπος είναι όλα τα παρατηρήσιμα μορφολογικά χαρακτηριστικά που έχει ένας οργανισμός σε μια δεδομένη στιγμή, όπως το χρώμα των ματιών, τα μαλλιά, το χρώμα του δέρματος κτλ. Η επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Το 2018 δημιουργήθηκαν τρία δίκτυα ιατρικής ακριβίας στην Ελλάδα από τον τότε Υπουργό Έρευνας. Το πρώτο ήταν το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβίας στην Ογκολογία, το οποίο ξεκίνησε το Μάιο του 2018 και τέλειωσε το Δεκέμβριο του 2021. Το δεύτερο είναι το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Γενετικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων και Πρόληψης του Νεανικού Ευνηδίου Θανάτου στη Βάση Ιατρικής Ακριβίας, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019 και θα τελειώσει το Δεκέμβριο του 2022. Και το τρίτο είναι η Εμβληματική Δράση για την Έρευνα Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων στη Βάση της Ιατρικής Ακριβίας, το οποίο δημιουργήθηκε και ξεκίνησε το Μάιο του 2020 και θα διαρκέσει τρία χρόνια και θα τελειώσει το Μάιο του 2023. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής, η ομάδα μου δηλαδή, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, συμμετέχει στις δράσεις πληροφορικής και των τριών δικτύων και συγκεκριμένα είναι ο μοναδικός φορέας τεχνολογίας στα δύο τελευταία δίκτυα. Πρέπει να σημειώσω ότι όλα τα πληροφοριακά συστήματα και τα δεδομένα τα οποία έχουν παραχθεί από τα δίκτυα αυτά φιλοξενούνται στις υποδομές σε ΔΙΤΕ ΑΕ, την οποία και ευχαριστούμε. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Αυτό που θα ήθελα να σήμερα, αυτό που θα σας παρουσιάσω, είναι η δουλειά που έχουμε κάνει στο Δίκτυο Ιατρικής Ακριβίας για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η οποία είναι και η πιο ολοκληρωμένη δουλειά που έχουμε κάνει στα τρία δίκτυα. Ουσιαστικά, το δίκτυο αυτό είναι μια σύμπραξη καρδιολογικών κλινικών νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιατριοδικαστικών εργαστηρίων, δημόσιων πανεπιστημίων και δημόσιων ερευνητικών κέντρων. Η χρηματοδότηση είναι από το σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, με ένα προϋπολογισμό περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 154.000 αφορούν την ανάπτυξη πληροφοριακών υποδομών, στο οποίο εμπλέχθηκαν τρεις μηχανικοί λογισμικού. Συντονιστής του συγκεκριμένου δικτύου είναι το Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Η εισαγωγή, λίγα λόγια, γιατί χρειαζόμαστε αυτό το δίκτυο. Αυτό που έχει παρατηρηθεί από τους γιατρούς είναι ότι η Ελλάδα, λόγω της μορφολογίας της, είναι ένα φυσικό πάρκο κληρονομικών και σπάνιων νοσημάτων. Γιατί υπάρχουν πολλές κλειστές κοινωνίες, όπως για παράδειγμα η Νάξος, η Κρήτη, τα Κύθυρα, η Ικαρία, όπου ουσιαστικά οι πληθυσμοί είναι κλειστοί και έτσι υπάρχουν. Έρχει πολύ εύκολη. Συγγνώμη γιατί ακούω τη φωνή μου και κάπως. Λοιπόν, υπάρχουν ουσιαστικά. Είναι πολύ εύκολη η μετάδοση και η κληρονομικότητα των κάποιων μεταλλάξεων του πληθυσμού. Τα σπάνια νοσήματα της καρδιάς είναι κατά κανόνα κληρονομικά νοσήματα και σχετίζονται και κυρίαρχα με το φαινόμενο του νεανικού ευνηδίου θανάτου, το οποίο τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ έντονο, ιδίως όσο αφορά τους νέους αθλητές. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Ο σκοπός, λοιπόν, του δικτύου είναι η αντιμετώπιση... Προηγούμενη διαφάνεια, ναι. Ο σκοπός, λοιπόν, του δικτύου αυτού είναι η αντιμετώπιση των καρδιακιακών νοσημάτων και η πρόληψη του νεανικού ευνηδίου θανάτου. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός του δικτύου και γι' αυτό το λόγο έγινε. Τα εργαλεία για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η καταγραφή των νεανικών ευνηδίων θανάτων από τους ιατριοδικαστές, η καταγραφή ασθενών με κληρονομικά και σπάνια νοσήματα της καρδιάς
από τους γιατρούς των κλινικών που συμμετέχουν στο δίκτυο. Η παρακολούθηση οικογενειών υψηλού κινδύνου, τη στιγμή που εντοπίζεται ένας ευνίδιος θάνατος σε ένα νέο άτομο, αρχίζουν οι γιατροί και παρακολουθούν τις οικογένειες του θανόντα. Η δημιουργία του επιδημιολογικού κλινικού γενετικού χάρτη της χώρας για τα συγκεκριμένα νοσήματα, έτσι ώστε να μπορούν οι γιατροί να εντοπίσουν κυψέλες νοσημάτων και μεταλλάξεων μέσα στη χώρα. Η διάθεση στα πλαίσια του δικτύου γίνονται δωρεάν και έγιναν δωρεάν γενετική έλεγχη στις οικογένειες αυτού υψηλού κινδύνου. Και ένας από τους βασικούς σκοπούς είναι επίσης και η εκπαίδευση νέων γιατρών στο πώς να εντοπίζουν τα κληρονομικά νοσήματα της καρδιάς και πώς επίσης να τα διαχειρίζονται. Αυτό που βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια με μπλε είναι ουσιαστικά δημιουργήθηκαν συγκεκριμένα registries ή αποθετήρια, συστήματα, ας το πούμε, λογισμικά, έτσι ώστε να γίνουν οι καταγραφές των ευνηδίων θανάτων, όπως και καταγραφές των ασθενών με κληρονομικά και σπάνια νοσήματα της καρδιάς. Όπως αναπτύξαμε και μία εφαρμογή του επιδημιολογικού κλινικού γενετικού χάρτη της χώρας, η οποία εντοπίζει και σημειώνει, ας το πούμε, αναδεικνύει τα συγκεκριμένα θέματα. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Η υποδομή, λοιπόν, που εμείς δημιουργήσαμε, χρησιμοποιείται όπως είπα πριν, από τα τμήματα ιατριοδικαστικής και τοξικολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ και του ΕΚΠΑ, από 6 μεγάλες κλινικές της Ελλάδος, τον Ευαγγελισμό, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης, το Ιπποκράτιο Αθηνών και το Νάσιο και το ΑΧΕΠΑ. Και επίσης συμμετέχουν εκεί και εργαστήρια τα οποία, δημοσίων ερευνητικών κέντρων, τα οποία κάνουν τις αναλύσεις των δειγμάτων των ασθενών. Σε αυτά τα ιδρύματα ουσιαστικά προστέθηκαν τελευταία και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, καθώς και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Συνεπώς έχουμε συνολικά 8 καρδιολογικές κλινικές και 4 μεγάλα εργαστήρια τα οποία κάνουν τις γενετικές αναλύσεις των ασθενών. Το IMBB στο ΙΤΕ, το Εργαστήριο Μοριακής Ανοσοπαθολογίας και Ιστοσυμβατότητας του Ανασίου, το ΙΝΕΒ του ΕΚΕΤΑ και το ΙΒΕΑ από την Ακαδημία Αθηνών. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Το οικοσύστημα πληροφορικής, λοιπόν, που αναπτύξαμε, το οποίο υποστηρίζει ουσιαστικά είναι τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε για να καταγράφουμε τους ασθενείς και τους θανόντες, είναι το Μητρό Νεανικού Ευνηδίου Θανάτου για τους ιατροδικαστές, το Μητρό Κληρονομικών Παθήσεων της Καρδιάς, το αποθετήριο γονιδιακών δεδομένων και η εφαρμογή του επιδημιολογικού χάρτη της χώρας. Για να μπορέσουμε ουσιαστικά να κλείσουμε τον ψηφιακό κύκλο ζωής της πληροφορίας, δημιουργήσαμε το ηλεκτρονικό σύστημα παραπομπής γενετικών εξετάσεων, ένα ψηφιακό βιβλίο εργαστηρίου και το σύστημα έγκρισης γενετικών εξετάσεων. Αν θέλετε να προχωρήσετε συγκεκριμένη διαφάνεια. Οπότε αυτά είναι τα βασικά συστήματα, όπως τα βλέπετε, τα οποία δημιουργήσαμε στα πλαίσια του δικτύου. Τα συστήματα αυτά βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία εδώ και 2 χρόνια. Είναι κατεστημένα, όπως είπα και πριν, στις υποδομές σε ΔΤΕ ΑΕ. Και παρακάτω θα δείτε και κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία θα σας δείξω. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Για την ανάπτυξη αυτού του οικοσυστήματος πληροφορικής, έχουμε να κάνουμε με συλλογή δεδομένων διαφορετικού τύπου. Έχουμε τα κλινικά δεδομένα που έρχονται από τους γιατρούς, τα γονιδιακά δεδομένα, τα οποία είναι τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων των ασθενών, και απεικονιστικά δεδομένα, τα οποία είναι τα MRI της καρδιάς, υπέρυχη καρδιάς, τις απεικονιστικές εξετάσεις που κάνουν οι ασθενείς. Για να περιγράψουμε τα δεδομένα αυτά, χρησιμοποίησαμε state-of-the-art πρωτόκολλα για όλους τους τύπους των δεδομένων και ακολουθήσαμε για το σχεδιασμό των συστημάτων ένα ασθενοκεντρικό σχεδιασμό, όπου ουσιαστικά ο κάθε ασθενής καταγράφεται με τη χρήση του αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, του ΆΜΚΑ του, έτσι ώστε να μπορούμε να ταυτοποιούμε τους ασθενείς και να αποφεύγουμε διπλοεγγραφές. Με αυτή τη σχεδίαση, ένας ασθενής ο οποίος, για παράδειγμα, εξετάζεται από έναν γιατρό στα πλαίσια του δικτύου, έτσι, εξετάζεται από έναν γιατρό στην Κρήτη
και αποφασίζει να και μετακομίζει, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να πάει στο ΑΧΕΠΑ, το οποίο συνεργάζεται, είναι μέλος του δικτύου, ο φάκελός του παραμένει εκεί. Δηλαδή, ο γιατρός της Θεσσαλονίκης μπορεί να δει ακριβώς ό,τι ευρήματα έχει βρει, έχει καταγράψει ο γιατρός της Κρήτης. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να κάνουμε την, φτιάξουμε, να καταφέρνουμε την ολοκλήρωση της πληροφορίας για καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Το ζητούμενο στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος πληροφορικής είναι η υποστήριξη κλινικής πράξης και έρευνας, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να προστατεύουμε τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υγείας των ασθενών και των οικογένειών τους. Πώς γίνεται αυτό, γίνεται με την υλοποίηση των απαραίτητων πολιτικών πρόσβασης, οι οποίες, σέβονται το GDPR, αλλά επίσης δίνουν και τη δυνατότητα στους γιατρούς να συνεργάζονται και να κάνουν τις απαραίτητες ουσιαστικά μελέτες. Για να επιτευχθεί δηλαδή η καταγραφή και η υλοποίηση των απαραίτητων πολιτικών πρόσβασης, ήμασταν σε συνεργασία πάντα με τον υπεύθυνο προσωπικών δεδομένων του δικτύου, ομάδα νομικών γιατρών και μελών του εργαστηρίου, όπως και, για παράδειγμα, γενετιστών, καθώς και γιατροδικαστών, κάτι το οποίο δεν έχω προσθέσει τη διαφάνεια εδώ. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Η τεχνική λύση την οποία ακολουθήσαμε για αυτό το σκοπό, για την προστασία δηλαδή των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών, ήταν η ανωνυμοποίηση δεδομένων, όπου ουσιαστικά ο κάθε ασθενής, ναι μεν, καταγράφεται με το NAMCA του μέσα στο σύστημα, αλλά όμως το αποδίδεται και ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο δεν έχει σχέση με το NAMCA, και με τη χρήση αυτού του μοναδικού αναγνωριστικού ανταλλάσσονται μεταξύ των agents που συμμετέχουν στο δίκτυο τα δεδομένα των ασθενών. Όπως είπα και πριν, ορίσαμε κάποιες πολιτικές πρόσβασης. Ουσιαστικά ακολουθήσαμε ένα role-based access control, δηλαδή κανόνες πρόσβασης βασισμένοι σε ρόλους, που αυτού του τύπου η πρόσβαση δίνει τη δυνατότητα επιλεκτικής πρόσβασης σε ένα υποσύνολο δεδομένο του ασθενή, τα οποία δεν το ταυτοποιούν, αλλά είναι απαραίτητα για τη σωστή διάγνωση. Για παράδειγμα, ένας γενετιστής ή μια γενετίστρια, για να μπορέσει να κάνει τη σωστή διάγνωση, για να μπορέσει δηλαδή να καθορίσει αν η μετάλλαξη την οποία έχει ένας ασθενής είναι παθογόνος μετάλλαξη ή μη παθογόνος, χρειάζεται να έχει επίσης και ιστορία κλινικά δεδομένα του ασθενή. Χρειάζεται να ξέρει το οικογενειακό ιστορικό, χρειάζεται να ξέρει συμπτώματα, χρειάζεται να ξέρει ένα σωρό πληροφορία, η οποία όμως είναι τέτοια που δεν τον... δεν τον προσδιορίζει, δεν ταυτοποιεί τον ασθενή. Τέλος, είναι απαραίτητο να έχουμε αυθεντικοποίηση των χρηστών, έτσι ώστε μόνο οι αυθεντικοποιημένοι και εξουσιοδοτημένοι χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των ασθενών. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Εδώ τώρα θα πηγαίνουμε σιγά-σιγά, γιατί προσπαθώ να σας δείξω ποια είναι η ροή της πληροφορίας μέσα στο... μεταξύ των συστημάτων του δικτύου, οπότε παρακαλώ τον κύριο Δανιηλίδη step by step. Έχουμε λοιπόν τον γιατρό, έχουμε έναν ασθενή ο οποίος επισκέπτεται τον γιατρό. Ο γιατρός χρησιμοποιεί τον άμκα του ασθενή για να κάνει την αναζήτησή του στο μητρό κληρονομικών παθήσεων της καρδιάς. Αν ο ασθενής δεν έχει ήδη καταγραφεί στο μητρό αυτό, τότε γίνεται μια κλίση με τον άμκα στο σύστημα Atlas της ΙΔΙΚΑ, και το σύστημα Atlas μετά επιστρέφει τα δεδομένα του ασθενή, την πληροφορία δηλαδή του ασθενή, στο μητρό κληρονομικών παθήσεων της καρδιάς και έτσι καταγράφεται ο ασθενής μέσα στο μητρό αυτό. Επόμενο παρακαλώ. Όταν ο γιατρός καταγράψει την πληροφορία αυτή του ασθενή μέσα στο μητρό, μπορεί να αρχίσει να διαχειρίζεται το φάκελο υγείας του ασθενή. Επόμενο παρακαλώ. Κάποια στιγμή, όταν ο γιατρός δει ότι υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα ευρήματα, μπορεί να αποφασίσει να συνταγογραφήσει γενετικές εξετάσεις για να δει ποια είναι ουσιαστικά, αν ο συγκεκριμένος ασθενής έχει ένα κληρονομούμενο νόσημα, το οποίο μπορεί να επιβεβαιωθεί από τη γονιδιακή εξέταση. Από το μητρό κληρονομικών παθήσεων της καρδιάς φεύγουν τα απαραίτητα ανωνυμοποιημένα κλινικά δεδομένα του ασθενή προς το ηλεκτρονικό σύστημα παραπομπής γενετικών εξετάσεων,
το οποίο χρησιμοποιεί ο γιατρός για να ζητήσει μια γενετική εξέταση. Δηλαδή θέλω, για παράδειγμα, να δω αν ο συγκεκριμένος ασθενής με αυτό το κλινικό προφίλ πάσχει από κάποιο τύπο, ο οποίος έχει μυοκαρδιοπάθεια, έχει κάποιο γονίδιο, κάποια μετάλλαξη σε αυτό το γονίδιο, το οποίο είναι ένα σύνολο γονιδίων το οποίο χαρακτηρίζει τις μυοκαρδιοπάθειες. Αυτά τα δεδομένα φεύγουν μετά και πάνε στην Επιτροπή Έγκρισης Γονιδιακών Εξετάσεων, οι οποίοι χρησιμοποιούν το σύστημα έγκρισης αυτών των εξετάσεων για να αποφασίσουν κατά πόσο πρέπει να κάνει ο συγκεκριμένος ασθενής σε αυτή τη γενετική εξέταση. Είναι απαραίτητη αυτή η Επιτροπή Έγκρισης, γιατί αυτές οι εξετάσεις είναι αρκετά ακριβές. Συνεπώς δεν μπορούν να γίνονται για όλους τους ασθενείς οι οποίοι περνάνε από το δίκτυο, λόγω φυσικά και του περιορισμένου μπάτζετ το οποίο υπάρχει. Αν λοιπόν αυτή η επιτροπή εγκρίνει τη συγκεκριμένη εξέταση, τότε ξανά τα ίδια κλινικά δεδομένα που έχουν φύγει από το Μητρό πηγαίνουν στο εργαστήριο, στους εργαστηριακούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν το ψηφιακό βιβλίο εργαστηρίου για να κάνουν το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται. Δηλαδή να καταγράψουν ότι πήραν το δείγμα, ότι είναι σωστό το δείγμα, να ξεκινήσουν την ανάλυση κτλ. Όταν λοιπόν οι εργαστηριακοί κάνουν τις γενετικές εξετάσεις, εισάγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών στο αποθετήριο γονιδιακών δεδομένων και τα raw data και τα δευτερογενή δεδομένα, αλλά και με τα δεδομένα της εξέτασης, και συντάσσουν ουσιαστικά το αποτέλεσμα της γενετικής εξέτασης, το οποίο λένε, για παράδειγμα, ότι βρήκαμε στο τάδε γονίδιο βρήκαμε την τάδε μετάλλαξη, η οποία με βάση τη βιβλιογραφία η οποία υπάρχει τώρα, είναι παθογόνος. Επόμενο tab και μετά κλείνουμε. Στο τέλος, αυτό το γενετικό πόρισμα επιστρέφει στο παραπέμπον γιατρό, ο οποίος μαζί με όλα τα κλινικά δεδομένα πλέον του ασθενή μπορεί να κάνει αυτό που λέμε την κλινικογενετική συσχέτιση. Δηλαδή, κλινικά και γενετικά αποφασίζει κατά πόσο ο συγκεκριμένος ασθενής έχει μία μετάλλαξη και έχει ένα κληρονομούμενο νόσημα της καρδιάς. Σε όλη αυτή τη ροή δεδομένων δεν ανταλλάσσεται καμία πληροφορία στο χαρτί. Δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο. Μέχρι τώρα αυτό που γινόταν ήταν ότι οι γιατροί κατέγραφαν το φάκελο του ασθενή, στέλνανε το δείγμα μαζί με ένα σημείωμα, ξέρεις τι κάνουμε αυτές τις εξετάσεις, και υπήρχε μία τέτοια ανταλλαγή δεδομένων, σε πολλά εισαγωγικά, δεδομένων μεταξύ των εργαστηριακών και των κλινικών γιατρών. Επόμενο slide, παρακαλώ. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος χρησιμοποίησαμε τεχνολογίες εικονικοποίησης και εγκυβωτισμού, δηλαδή χρησιμοποίησαμε Docker Apache License. Βασιστήκαμε στην αρχιτεκτονική των μικροϋπηρεσιών, η οποία μας επιτρέπει ουσιαστικά να επεκτείνουμε, δηλαδή να προσθέτουμε και άλλες λειτουργικότητες στο σύστημα το οποίο κατασκευάσαμε. Δηλαδή φανταστείτε ότι αυτή η δουλειά ξεκίνησε το 19. Νομίζω δώσαμε 3 ή 4 εκδόσεις προτού ουσιαστικά εγκατασταθεί η stable έκδοση σε παραγωγική λειτουργία το Νοέμβριο του 2020. Και σε αυτή τη διάρκεια, σε αυτή την πορεία ουσιαστικά της ανάπτυξης του συστήματος, προσθέταμε πάρα πολλές λειτουργικότητες οι οποίες δεν είχαν βγει από την αρχή στην ανάλυση απαιτήσεων που είχαμε κάνει. Χρησιμοποίησαμε το Drupal σαν content management system. Χρησιμοποίησαμε ανοιχτά λογισμικά ουσιαστικά για user interface, και η αποθήκευση δεδομένων γίνεται σε βάση MySQL. Επόμενο slide, παρακαλώ. Το κομμάτι του user management χρησιμοποίησαμε το key clock, το οποίο υποστηρίζει single sign-on και single logout. Όπως καταλάβατε από όλη αυτή από τα διάφορα συστήματα του μεγάλου μας οικοσυστήματος, να το πούμε έτσι, οι γιατροί κάνουν login με τα credentials τους στο Μητρό, και γίνεται, και ανεξαρτήτως των ρόλων που έχουν, γίνεται όλη η διαδικασία με το συγκεκριμένο login. Δεν χρειάζεται ποτέ και πουθενά να κάνουν logout και login σε ένα διαφορετικό σύστημα. Για την ασφάλεια ακολουθήσαμε την κρυπτογράφηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και σε επίπεδο δίσκου. Η επικοινωνία front-end και back-end γίνεται μέσω κρυπτογραφημένου καναλιού επικοινωνίας, και η επικοινωνία μεταξύ συστημάτων γίνεται με τη χρήση REST services πάνω από το πρωτόκολλο HTTPS. Επόμενο slide, παρακαλώ.
Όπως σας είπα και πριν, το παραπάνω σύστημα έχει, τα παραπάνω υποσυστήματα έχουν εγκατασταθεί στις υποδομές ΕΔΙΤΕ ΑΕ, όπου έχουμε χρησιμοποιήσει το κάθε υποσύστημα ζει πάνω σε ένα virtual machine, πάνω σε μία εικονική μηχανή. Επόμενο slide, παρακαλώ. Αυτά τώρα τα VMs, τα οποία χρησιμοποιούμε. Εδώ σας δίνω ένα screenshot από τους τεχνικούς μας. Εδώ πέρα βλέπετε ουσιαστικά ποια είναι τα VMs, τα οποία τρέχουν στο data center του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο data center της ΕΔΙΤΕ, στο Πανεπιστημίο Κρήτης. Πολύ σύντομα, το μητρό κληρονομικό, πολύ σύντομα τώρα για κάποια λόγια για τα συγκεκριμένα υποσυστήματα και επίσης και κάποια στατιστικά. Στο μητρό κληρονομικό παθήσεων της καρδιάς γίνεται αποθήκευση κλινικών φακέλων ασθενών για τα νοσήματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Αυτό το συγκεκριμένο μητρό χρησιμοποιείται από τους γιατρούς. Έχει βασιστεί στο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για τις μυοκαρδιοπάθειες και τις μυοκαρδίτιδες, το οποίο είναι αναγνωρισμένο και είναι state of the art. Δηλαδή, αυτό είναι ουσιαστικά ένα vocabulary, το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα από τις καρδιολογικές κλινικές, τις ευρωπαϊκές καρδιολογικές κλινικές. Αυτή τη στιγμή έχουμε 21 ενεργούς χρήστες από 8 νοσοκομιακές κλινικές, και έχουν καταγράψει 2.471 ασθενείς μέσα στο μητρό μας. Έτσι, άρα έχουμε πολλά κλινικά δεδομένα, τα οποία είναι πάρα πολύ αναλυτικά. Αρκεί μόνο να σας πω ότι τα attributes ή τα variables, όπως το λένε οι γιατροί, για κάθε κλινικό φάκελο για τις καρδιομυοπάθειες, τις μυοκαρδίτιδες, είναι πάνω από 1.000 variables. Έτσι. Είναι πολύ σύνθετος ο φάκελος τον οποίο έχουμε φτιάξει. Πάμε παρακάτω. Στο αποθετήριο γενετικών δεδομένων, όπως είπα πριν, καταγράφονται δευτερογενή δεδομένα και γενετικά πορίσματα, όπου τα δευτερογενή δεδομένα είναι τα αρχεία VCF και τα annotated VCF, τα οποία προκύπτουν από την πλατφόρμα που χρησιμοποιούν οι γενετιστές, τη Sophia Genetics, ουσιαστικά η οποία τους λέει ότι, ξέρετε τι, τα πρώτα μας ευρήματα, για αυτό το δείγμα, εμείς με βάση τη βιβλιογραφία που έχουμε τώρα, σας λέμε ότι, για παράδειγμα, αυτή η μετάλλαξη είναι παθογόνος, έτσι, ή μη παθογόνος, τέλος πάντων. Επίσης, οι γενετιστές καταγράφουν και μεταδεδομένα, όπως μεταλλάξη, βιβλιογραφία κτλ. Και υπάρχει επίσης, έχει δημιουργηθεί και μια εφαρμογή παραγωγής γενετικού περιορίσματος από τα μεταδεδομένα αυτά. Τα στατιστικά στοιχεία, υπάρχουν 6 ενεργοί χρήστες αυτή τη στιγμή. Έχουν παραχθεί 497 γενετικά πορίσματα από 2 εργαστήρια ανάλυσης. Το ηλεκτρονικό σύστημα παραπομπής γενετικών εξετάσεων και το ψηφιακό βιβλίο εργαστηρίου χρησιμοποιείται από τους γιατρούς για να παραπέμψει σε γενετικές εξετάσεις και από το προσωπικό εργαστηρίου και γίνεται επίσης και χρήση από προσωπικό εργαστηρίου ανάλυσης και γιατρούς. Πιο συγκεκριμένα για το προσωπικό εργαστηρίου είναι ο υπεύθυνος παραλαβής, ο τεχνικός υπεύθυνος, ο επιστημονικός υπεύθυνος και ο παραπέμπων γιατρός, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία ανάλυσης του δείγματος του ασθενή. Απλά θέλω να σας πω ότι το συγκεκριμένο ψηφιακό βιβλίο, το οποίο αντικαθιστά το βιβλίο πραγματικά, δηλαδή το χαρτί που χρησιμοποιούν τα εργαστήρια ανάλυσης για να καταγράψουν ότι έχουν πάρει κάποια δείγματα, ότι είναι καλά τα δείγματα κτλ. Έχει βασιστεί πάνω στο πρωτόκολλο ISO 15189, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις που αφορούν τα εργαστήρια ανάλυσης για τα βιολογικά δείγματα των ασθενών. Πάμε παρακάτω. Κάποια στατιστικά στοιχεία. Το σύστημα παραπομπής έχει χρησιμοποιηθεί για 1.080 παραπομπές από κλινικές. Βλέπετε ότι, παρόλο που οι κλινικές έχουν δει 2.417 ασθενείς, μόνο 1.080 έχουν παραπεμφθεί για γενετικές εξετάσεις, δεδομένου ότι η Επιτροπή Έγκρισης Γενετικών Εξετάσεων έκρινε ότι υπάρχουν πολλοί ασθενείς οι οποίοι δεν χρειάζεται καν να κάνουν τη συγκεκριμένη εξέταση. Όσο αφορά το e-labbook, έχουν γίνει 504 παραλαβές από τα εργαστήρια ανάλυσης. Απλά να σας πω ότι 1-2 από τα εργαστήρια δεν καταγράφουν για κάποιους λόγους, για
για θέματα δικά τους, δεν θέλω να αναφερθώ, τις παραλαβές αυτές, τις παραλαβές των δειγμάτων στο σύστημα το οποίο έχουμε υλοποιήσει. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε και ότι παρόλο που έχουμε 1080 παραπομπές, οι παραλαβές είναι περίπου οι μισές, το 50%, όπως έχουν καταγραφεί στο σύστημά μας. Παρακάτω, παρακαλώ. Λίγο για τον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας. Βλέπετε εδώ πέρα αυτό που έχουμε, ο χάρτης τον οποίο έχουμε κατασκευάσει. Μπορεί ένας οποιοδήποτε χρήστης του συστήματος να προσδιορίσει τον τύπο διάγνωσης, τον υποτύπο της διάγνωσης. Δηλαδή βλέπετε εδώ ότι εγώ έχω διαλέξει να δω τις μυοκαρδιοπάθειες, τις υπερτροφικές μυοκαρδιοπάθειες, και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, τον τύπο των υπερτροφικών μυοκαρδιοπαθειών. Και έχω επιλέξει ουσιαστικά να δω τον επιδημιολογικό χάρτη με βάση το μέρος στο οποίο διαμένει ο συγκεκριμένος ασθενής. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα ότι η Κρήτη είναι μπλε, είμαι από την Κρήτη, οπότε είναι λίγο παραπάνω. Μοιαζόμαστε. Η Κρήτη είναι μπλε από τις μυοκαρδιοπάθειες και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα μυοκαρδιοπαθειών στη Βόρεια Ελλάδα. Και αν το πάμε λίγο πιο fine-grained ως προς το patient's postal code, έχουμε δει ότι, για παράδειγμα, στην περιοχή της Κοζάνης υπάρχουν πάρα πολλές μυοκαρδιοπάθειες. Έτσι. Εδώ πέρα βλέπουμε για τις μυοκαρδίτιδες, ότι έχουμε πολλές μυοκαρδίτιδες στη Θεσσαλονίκη και στη Θράκη. Έτσι. Στη Θράκη, όχι στη Θράκη, Κομωτινή. Ενώ είναι ελάχιστες αυτές που έχουμε παρατηρήσει στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Εδώ πέρα, με βάση τα στατιστικά στοιχεία, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, μπορούμε να βγάλουμε επίσης και κάποιες πίτες, τέλος πάντων, όπως οι παθογόνες μεταλλάξης αναδιάγνωση. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι στις μυοκαρδιοπάθειες έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό παθογόνων μεταλλάξεων, έτσι. Τις οποίες μυοκαρδιοπάθειες ακολουθούν οι καναλοπάθειες κτλ. Αλλά αυτά είναι δεδομένα των γιατρών. Και εδώ πέρα βλέπουμε συγκεκριμένα, μπορούμε να δούμε επίσης και για τη συγκεκριμένη διάγνωση, δηλαδή για τις μυοκαρδιοπάθειες, ποιες είναι εκείνες οι παθογόνες μεταλλάξεις οι οποίες υπάρχουν. Αυτά όλα είναι εργαλεία τα οποία έχουμε δημιουργήσει για να εξυπηρετήσουμε και να υποστηρίξουμε την κλινική, την έρευνα. Δεν θέλω να πω μόνο κλινική, θέλω να πω και γενετική, γενικότερα, όχι γενικότερα, συγκεκριμένα. Η έρευνα πάνω στην καρδιογενετική, η cardiogenetics, είναι κάτι καινούριο που προκύπτει τώρα και είναι πολύ ενδιαφέροντα τα δεδομένα τα οποία έχουν καταγραφεί όσο αφορά τη δουλειά που μπορούν να κάνουν οι γιατροί, οι καρδιολόγοι, οι ερευνητές καρδιολόγοι πάνω σε αυτές τις διαγνώσεις. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη αυτού του οικοσυστήματος είναι ουσιαστικά μαζεύουμε τα δεδομένα, αλλά χωρίς τη συγκατάθεση των ασθενών, η χρήση των δεδομένων στα πλαίσια του έργου ή εκτός των πλαισίων του έργου είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Συνεπώς, χρειαζόμαστε τη συγκατάθεση, η οποία προσδιορίζει τη χρήση των ευαίσθητων δεδομένων, δηλαδή πιο συγκεκριμένα από πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν, από ποιον μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ποιο σκοπό. Και επίσης, μια συγκατάθεση πρέπει να προσδιορίζει τα ρίσκα και τα ωφέλη για τους συμμετέχοντες ασθενείς ή τις οικογένειές τους, καθώς και τις διαδικασίες ανωνυμοποίησης που πρέπει να υλοποιηθούν. Δηλαδή, μέσα στην κατάθεση περιγράφονται ποιες είναι εκείνες οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανωνυμοποίηση των δεδομένων. Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, ο σκοπός ενός τέτοιου οικοσυστήματος είναι ουσιαστικός, γιατί βοηθάει και υποστηρίζει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης άποψης των δεδομένων του ασθενή. Ο ασθενοκεντρικός σχεδιασμός και όχι κλινικό ή ιατροκεντρικός σχεδιασμός υποστηρίζει την ολοκλήρωση με εθνικά μητρώα, όπως είναι των αιμοδοτών, χρονιών πάσχοντων, διαβητικών, καθώς και τη διασύνδεση με συστήματα υγείας, όπως είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ο ατομικός φάκελος υγείας, ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων κτλ. Πάμε και παρακάτω για να τελειώσουμε. Τα ωφέλη για τον ασθενή σε ένα τέτοιο σχεδιασμό είναι ότι ο πλήρης φάκελος είναι πάντα διαθέσιμος. Όπως είπα και πριν, ένας ασθενής μπορεί να φύγει από την Κρήτη, να πάει στη Θεσσαλονίκη. Οι γιατροί γνωρίζουν ακριβώς ποια είναι τα ευρήματα των γιατρών, του προηγούμενου γιατρού ή των γιατρών που έχουν δει πριν τον ασθενή. Καθώς και τα ωφέλη για το σύστημα υγείας είναι πολύ μεγάλα στη διάγνωση και πρόληψη των ασθενειών από ερευνητές, γιατρούς, ακαδημαϊκούς, φαρμακευτικές εταιρείες.
μπορούν να γίνουν μελέτες πληθυσμιακής γενετικής, population genetics, και οι επιδημιολογικοί χάρτες, οι οποίοι μπορούν να εξαχθούν από την καταγραφή αυτών των δεδομένων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από Υπουργείο Υγείας κτλ. Για την σωστή κατανομή του προϋπολογισμού του κράτους. Αυτά είχα να πω. Υπερεύει το χρόνο μου κατά 5 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.